Υκανοποιημένο από την πρόοδο των εργασιών στο υποκατασκευή σοφρονιστικό κατάστημα στι Κουρούνε, εμφανίστηκε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη και αρμόδιο για την αντικλιματική και σοφρονιστική πολιτική, Ανδρέα Νικολακόπουλο. Πράγματι, υπάρχει πολύ σημαντική πρόοδο. Ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα τρέχουν οι εργασίε σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί μέχρι τέλο. Ο στόχο μα είναι, σύμφωνα και με του προβλεπόμενου τη Σύμβαση χρόνου είναι ότι μέσα στον επόμενο χρόνο να είναι έτοιμο το κατάστημα και θέλουμε όλοι να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως τόνισε θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες με στόχο το σύγχρονο σοφρονιστικό κατάστημα το οποίο θα αντικαταστήσει τα δύο σοφρονιστικά καταστήματα σε Ηράκλειο και Νεάπολη να ολοκληρωθεί εντός του 2025 οπότε θα πρέπει να δρομολογηθούν και άλλα ζητήματα σε σχέση με το βιολογικό καθαρισμό και το δικό δίκτυο αναγνωρίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις και έχουν γίνει και λάθη. Αυτά θέλουμε να τα διορθώσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και θα υπάρχει και σύγχρονο, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με την ασφάλεια των πολιτών. Βρισκόμαστε στο τέλος. Εμείς ήδη θα προχωρήσουμε σε μία μελέτη για το αποχητευτικό και επίση για το δρόμο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θα βρούμε τα χρήματα. Το μεσημέρι, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη επισκέφθηκε τι φυλακέ στην Αλικαρνασό, όπου διαπίστωσε την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί, με την Ένωση Υπαλλήλων να θέτει μεταξύ άλλων ζητήματα οικονομική φύσεω, καθώ όπω υποστήριξαν, νιώθουν εργαζόμενοι δεύτερη κατηγορία. Αυτό το προκύπτει από το μισθολόγιο μα, από κάποια θέματα εξειδικευμένα κλαδικά. Οι συνθήκες κράτησης, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάγιες. Το κτηριακό θέμα ε, παραμένει το ίδιο. Νωρίτερα, ο κ. Νικολακόπουλο βρέθηκε στο αστυνομικό Μέκαρο Ηρακλείου, όπου είχε σειρά επαφών με του συνδικαλιστέ να εκφράζουν την ανησυχία του με φόντο την υποστελέχωση, με το πρόβλημα όπω επισήμανα να είναι έντονο σε αεροδρόμιο και τουριστικέ περιοχέ όπω η Χερσόνησο και Μαλεβίζη. Φέτο θα έρθει μόνο ένα αστυνομικό στο Ηράκλειο, τη στιγμή που πάνω από 20 αποστρατευτούν. Αν συνεχιστεί αυτό τα επόμενα χρόνια, Δυστυχώ ε, η αιμορραγία αυτή θα φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα. Του τονίσαμε από μεριά μα ότι το μαλεβίζει ενώ έχω, επιμένουμε για πολλά χρόνια να συμπεριληφθεί στι τουριστικέ περιοχέ, δεν το έχει συμπεριλάβει το αρχηγείο, δεν ισχύεται ούτε με δόκιμου ούτε με αστυνομικού τη στιγμή που θα αστυνομεύει με μισό ουσιαστικά περιπολικό περιοχέ όπω Ψαμουδάρα, Αγία, Πελαγία, Φόδελ κτλ. Και, και γι' αυτό το λόγο τα επαναξιολογούμε και κάνουμε τι απαραίτητε κινήσει. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες ενισχύθηκε με πολλούς δόκιμους αστυνομικούς η αστυνομική διεύθυνση. Στο επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν και τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν μια αυξημένη τουριστική κίνηση και βέβαια θα έχουμε και ενισχύσεις σε πολλά άλλα σημεία έκτακτες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν όλα τα φαινόμενα. Ο κύριο Νικολακόπουλο εξηρέει το έργο τη Ελλά στι πολλαπλέ προκλήσει που αντιμετωπίζει, όπω είπε με επιτυχία στο φαινόμενο τη εγκληματικότητα και έστειλε το δικό του μήνυμα. Έχουμε επιτυχημένη αντιμετώπιση και μειούμενη εγκληματικότητα. Και μειούμενη εγκληματικότητα. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλεια των πολιτών και να αισθανθεί ο πολίτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία.